Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια ύπαρξη του συλλόγου μας. 40 χρόνια δημιουργίας, 40 χρόνια πολιτισμού. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τα ήθη και τα έθιμα της παράδοσης. Το πλούσιο έργο που μας κληρονόμησαν οι προκάτοχοι μας φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πολυάρμες εμφανίσεις εντός και εκτός δράμας αποδεικνύουν το κύρος και τη σπουδαιότητα του Συλλόγου του Μικροπορείου Παναγία Σουμελά. Ο Σύλλογός μας δεν είναι μόνο εκμάθηση παραδοσιακών χωρών. Έχει και μορφωτικό χαρακτήρα. Και αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη μάτων ζωγραφικής και ρομποτικής ποικιακοντιακής διαλέκτου. Ο Σύλλογός μας έχει καταφέρει και αποτελεί το κέντρο δραστηριοτήτων του χωριού μας, αφού στο χώρο του έρχονται κάτοικοι του χωριού για να απολαύσουν και άλλες δραστηριότητες, όπως γυμναστική και τμήμα διατροφής. Ξεκινήσαμε με τη βοήθεια του Δήμου και της κοινότητας εργασίες τυχοτυπίας και λεωκροματισμούς στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου. Μετακινήσαμε το ιστό της σημαίας προκειμένου να κυματίζει τον προάβριο η Γαλανόλη. Τοποθετήσαμε καθρέφτες στην αίθουσα χώρου και άλλα πολλά που έγιναν και κάποια που θα γίνουν στο μέλλον. Για όλα είναι πολύ σημαντική η στήριξη που μας παρέχετε όλοι εσείς και σήμερα με την παρουσία σας στο χώρο μας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Με αγάπη και σεβασμό για αυτό που κάνουμε, θα συνεχίσουμε έτσι ώστε ο Σύλλογος να δεκατοστήσει. Χρόνια πολλά. Δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε από την εκδήλωση αυτή του Συλλόγου του Μικροπορείου, που όλοι μας θυμόμαστε και τον Άγιο μας τον Χρήστο και νομίζω ότι και αυτό σήμερα από εκεί ψηλά μας χαίρεται και μας καμαρώνει και χαίρεται γιατί οι υποδομές που έβαλε, οι σκέψεις, τα οράματα που είχε και με τη δική σας παρουσία υλοποιούνται. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε, αγαπητέ Φιλεσάκη? Ξέρω ότι ήσταν και εσύ πάρα πολύ στενά συνδεδεμένοι, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι στην αυτοδιοίκηση και γενικότερα στην πολιτική σκηνή. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά σήμερα, με το καλό να υποδεχθούμε τις γιορτές που έρχονται, τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, και του χρόνου πάλι να είμαστε εδώ να χαρούμε αυτές τις όμορφες βραδιές που διοργανώνει ο Πολιτιστικό Σύλλογο του Μικροχωρίου που αναγκαστούμε να συγχαρητήρια και πάλι να περάσουμε όλα σήμερα. Με την υποστήριξη του συλλογικού μας Πανελλήνιου Μαυρομελίδη και το πάθος για την πολιτική παράδοση μιας παρέας της Αλυφίλων, η κυρία Κοτόπουλου, η Χάρη Ιεσού Χριστίνου, η Μιλτιάδη Βαμπέσου και η Χιτζίδη Ορβάνη, 17 ετών τότε, γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός πολιτιστικού συλλόγου. Οι παράγοντες χάρη συνεχίζει ήδη σαν χρηστικό τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου που είναι η Χρυσή Νόμη, που εκτός από τις εκδηλώσεις του συλλόγου δέχονταν καλέσματα για να προετοιμαστούν σε μια και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ένα χρόνο πριν την επίσημη σύσταση του Συλλόγου στις 17 Αυγούστου του 1991, οι φορευτές μας επισκέφτηκαν με το σχόλιο του Μελίνη Δράμα στην Παναγία Σουμελά. Το γεγονός αυτό έμενε να γίνει η αφορμή για να πάρει σάρκα και ωστά το όρμα εδώ. Η έργαση του Παναγιώτη του Μελίνη, αλλά και το πάθος του νέου σχολείου, οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσει στην ιδιωτικά του Συλλόγου. Μετά από διαλογική συζήτηση, βρίσκεται η απόφαση για κάποιο μέλλον και σε διεύθυνμά του. Καθορίστηκε ως κατώτερης εκδρομή για την διαγραφή των καλών των ποσό των 100 γραμμών. Το πρώτο καταστατικό του συλλόγου εκδίδηκε από την Γενική Συνέλευση των Ιδιωτικών Αγωνών στις 3 Μαρτίου του 1982. Ο σύλλογος είχε 26 ιδιωτικά μέλη με πρόεδρο του Μαρτίου του Παπαδημητρίου, τον οποίο διαλέχθηκε ο Δημητριάδης Θάνατος. Όσο ευχαριστώ και αν έχουν ακουστεί, όσο ευχαριστώ δεν προλάβαμε να πούμε για λίγα. Ο λόγος για τον αγαπημένο μας Χρήστο, η προσφορά του οποίου για το σύνολο και για τον καθένα μας ξεχωριστά ανεκτήρια. Ο Χρήστος διετέλεσε πρόεδρος ΔΣ σύμβα από το 2011. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να σας προβάλλουμε ανεξάρτητο το υλικό από τις δράσεις του Χρήστου. Όμως είμαι σίγουρος πως από εκεί κάποιος μας βλέπει και σίγουρα θα θέλει μια τέτοια μέρα να έχουμε μόνο χαρά μέσα μας. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σύντομο αφιέρωμα, ευχόμενοι να έχετε μια όμορφη βραδιά. Thank you.